Αυτό το χωριό μάγει μόνο με τη χούντα είδε προκοπή να ξέρεις. Και μπας τι ήταν εκεί πέρα και, και φτιάναμε εκεί πέρα δρόμους και ήρθα και ο κόσμος ήταν προκοπή αυτό ήταν τι ήταν ερχόταν παλιά με τα χώματα και πηγαίνανε και σκάγανε τα λάστιχα και βάλανε άσφαλτο και ήταν αυτό ωραίο έγινε ωραίο Και έβλεπες ότι είχε μια ανάγκη λίγο να πέρα από τα νεύρα που είχε μπας περιπτώσει να εκφράσει και το δίκαιο ότι ρε παιδί μου, αλήθεια σου λέω τώρα, δεν σου λέω μαλακίε. Κάνα δρόμου, κάνω, επιστρώσανε, ναι, κάνω εκεί και, και, και έρχονταν τα αυτοκίνητα και δεν σκάναν τα λάστιχα. Που, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πολύ καλό στοιχείο για ένα πολιταρχικό καθεστώ ότι θα σου ξυλώνουμε τα δάχτυλα των ποδιών, ε, θα σε βασανίζουμε, αλλά δεν θα σου κάνουν τα λάστιχα. Μάκη, κατά κόσμο, Στέφανε, καλώ ήρθατε στον ναι. του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μια που τα αναφέραμε, <laughs> το όνομά σου είναι Μάκη <laughs> Σωστό. Αλλά γιατί το Στεφάνος, πώ Ε, Υπάρχει ένα θέμα με το όνομά μου γενικά. Mm -hmm. Για λόγου που δεν έχω κατανοήσει ποτέ μου, ε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν το θυμούνται, το ξεχνάνε, το ξεχνάνε. και εφευρίσκουν άλλα ονόματα που του ταιριάζουν περισσότερο. Οπότε στη γειτονιά μου και στου όρου εργασία μου μου έχουν πει Γιάννη, Αλέξανδρο, ε, Κωνσταντίνο. Ασιμάκι. Ε, όλα τα. Ο... Καλά, το ασημάκι είναι όντω από εκεί προέρχεται, Λε, Οπότε, ναι, ναι, ναι. Μου έχουν πει όλα τα, τα παρεμφερεί. Mm -hmm, mm -hmm. Ευθύνη, γεράσιμο. Τι άλλο μου έχουν πει. Το πετύχαμε πάντως στο σημακή κάποιες φορές. Πολύ σπάνια, πολύ σπάνια. <laughs> το πιο λοιπόν άκυρο το οποίο μου έχει τύχει είναι το Στέφανο, υπό Μάκε, την έννοια ναι. ότι ακόμα και το Γιάννη, το κάποιος μη είπε Μάκη, Γιαννάκη, δεν, ξέρω το πώς. Στο Ναι, κάπως λέω, α, πας στο διάολο. Ναι, το, το Αλέξανδρος <laughs> και αυτό, κάποιο μη είπε Μάκη, Ποιο ξέρει. Ναι, κάτι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. το yeah. Μάκη και το Στέφανο είναι τόσο χαόδη η απόσταση λέω ρε, τι γίνεται, πώ έγινε αυτό. Οπότε σε κάποια φάση, όταν ξεκίνησα να σκέφτομαι να κάνω ναι, κάποια βίντεο, ε, αποφάσισα ότι όλοι οι χαρακτήρε θέλουν να έχουν αυτό το όνομα. Αυτό το όνομα. Συν το γεγονό ότι ε, όποιο Στέφανο έχω γνωρίσει μέχρι στιγμή στη ζωή μου είναι μνημιώδη μαλάκα. Έχει ένα θεματάκι. Ο, ναι, οπότε. <laughs> ναι, ξέρεις, ναι. Ναι. Λέω μια χαρά. Όλοι οι μου χαρακτήρε θέλουν να είναι κάπω ηλίθοι και, και βλαμμένοι, οπότε. Στην το όνομα, λοιπόν. Ναι, 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 ναι. Ωραία, ναι, 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 ναι. ναι. Χαρά. Ε, να σε πω λίγο στο κομμάτι τη ε, κομμωδία, θα το ονομάσω γενικά. Ναι, okay. ε, έχουμε περάσει μια άλλη εποχή. Mm -hmm. κομοδία και διαδίκτυο, κομοδία και ίντερνετ, κομοδία και YouTube. Ε, είναι πολύ πιο άμεσο, πολύ πιο γρήγορο. Ποια θεωρείς ότι είναι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της νέας σάτυρας. Ε, κοίταξε, νομίζω ότι ακόμα δεν έχει κατακάτσει. Mm -hmm. ε, έχω την αίσθηση δηλαδή ότι γενικότερα το, η, η, ο, το, ο τρόπος που καταναλώνουμε και που παράγουμε οπτικό υλικό στην εποχή του, του YouTube και των... Και, και τέτοιου είδου πλατφόρμα, α πούμε, αν βάλουμε και το Vimeo μέσα που είναι μια άλλη ιστορία. Mm -hmm. ε, ε, είναι ακόμα in flux, που λένε και στο χωριό μου. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση που συνεχώ ε, αλλάζει. Δεν νομίζω ότι είχ, είμαστε κοντά στο να κάτσει ακόμα. Για παράδειγμα, εάν σκεφτούμε πώ ξεκίνησε το YouTube ε, και οι πρώτοι YouTubers ε, και πώ είναι τώρα, δηλαδή από εκεί που πήγαμε και υπήρχε μια άποψη ότι πω πω πρέπει τα βίντεο να είναι μικρότερα. No, τώρα σιγά-σιγά no. κινούμαστε σε μια σφαίρα που λέει ότι τα βίντεο μπορεί να είναι και μισά ώρα. Ε, είναι υπό εξέλιξη. Ναι, είναι πράγμα, υπό εξέλιξη ναι, αυτό δε... το πράγμα. Επομένω, δεν ξέρω να σου πω mm. τη, τη μαύρη μου την αλήθεια. Τι είναι, ποιοι είναι οι κανόνε του. Θεωρώ ότι ε, το καλό και το κακό με κάτι το οποίο δεν έχει ξεκάθαρου κανόνε είναι ότι είναι λίγο far west. Ότι σου επιτρέπει Ζωστά. δηλαδή να κάνει πάρα πολλά πράγματα ε, τα οποία σου επιτρέπουν να εκφράσει πολύ καλύτερα αυτό που mm -hmm, θε να πει. Mm -hmm. Αλλά το αν θα πιάσει αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Είναι σχετικό. Είναι αυτό αυτός είναι ο κίνδυνο δηλαδή. Είναι καλό κάτι να πούμε ότι δεν έχει κανόνε γιατί το προσαρμόζει κιόλα. Αλλά από την άλλη, είναι, είναι αυτή η δικλίδα που λε ότι ναι, μεν να αλλά. Πρέπει, πρέπει συνέχεια να παρακολουθεί τι εξελίξει και πρέπει να δει αν θε να κινηθεί πάντα με τι εξελίξει, εάν σου ταιριάζουν, ή αν θε να μείνει πιστό σε αυτό που κάνει. Mm -hmm. ε, εγώ προσωπικά βγάζω το καπέλο μου σε άτομα τα οποία ζουν από το βίντεο υλικό στο YouTube. Ε, θεωρώ ότι είναι μια. Πολύ δύσκολη δουλειά να σε. Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν θεωρώ ότι είναι δύσκολη δουλειά σε επίπεδο που κάνει ένα ε, ανθρακορύφο για παράδειγμα. Είναι, είναι μια δύσκολη δημιουργική εργασία mm -hmm, mm -hmm. γιατί Δημιούργη. θέλει διαρκώ να παίζει μπάλα με το κοινό. Σωστά. Είναι και τι τάσει του κοινού. Και υπάρχει μια τροφοδοσία. Ναι, και το λέω που, δεν παίζω καθόλου μπάλα από το κοινό. Mm. Δεν είμαι mm. καθόλου καλό αυτό. αυτό. Εγώ ξεχώρισα κάτι. Έχει ένα ιδιότυπο χιούμορ, ε, το λέω και το νόημα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η προσέγγιση. Οι χαρακτήρε σου ε, ξεχωρίζουν. Δηλαδή δίνει στίγμα ε, mm -hmm. ε, ειδικό και ιδιαίτερο. Πολύ σύντομα γιατί έχει κάνει αρκετά πράγματα. Ε, σταθμή δική σου που ξεχωρίζει. Δηλαδή με το Netflix, με κάτι που έχει κάνει πέρα από το Netflix μέχρι τώρα και και μια πασούλα για το τι μέλι γενέστε. Δηλαδή, αν θέλει, τι ναι. προγραμματίζει για τώρα και για το μέλλον. Κοίταξε, ουσιαστικά ξεκίνησα να κάνω βίντεο στο Ότι να τη σαντρική εκπομπή του Sky. Mm -hmm. Από εκεί ξεκ... μου δόθηκε η ευκαιρία να το κάνω. Ε, στη συνέχεια, από εκεί γνώρισα το Διομίδι Πιντουρά, ο οποίο είναι ο άνθρωπο, το μυαλό πίσω από το Netflix. Και όταν σταμάτησε το Ότι να είναι, μεταφέρθηκα εκεί και συνεργάζομαι ακόμα το Διομίδι, που είναι ένα για μένα ένα άνθρωπο και ένα μεγάλο κομικό ταλέντο ο οποίο έχει ένα φοβερό ταλέντο να κινείται πίσω, πίσω από τη σκηνή πίσω από και τη να σκηνή. οργανώνει, α πούμε, είναι ο παπετία, αν θα το πούμε έτσι. Ε, και ξεκινήσαμε να δουλεύουμε χαρακτήρες εκεί. Στη συνέχεια, ε, αυτή την περίοδο, συνεργάζομαι και με τον Μάκη το Ριγάτο, ο οποίος και αυτός είναι μια φυσιογνωμία που έχει γράψει πάρα πολλά χιλιόμετρα στη, στην κωμωδία και, και στην ε, τακτική, mm -hmm. θα πω, εγώ, ε, και κάνω κάποιου χαρακτήρε στην εκπομπή του, την αθλητική εκπομπή του Open την Κυριακάτικη. Ε, ετοιμάζω και κάποια πράγματα δικά μου τα οποία είναι ακόμα σε πολύ, σε πολύ εμβριακό προηγουστά. στάδιο. Mm -hmm. Και κάποια άλλα βήματα με, με βίντεο. Γενικότερα, ε, καταλήγω ότι έχοντα αφήσει πίσω μου εδώ και πάλι πολύ καιρό το γράψιμο το οποίο το αγαπάω αλλά. Δεν, λόγω, είναι, δεν είναι καλή εποχή να ζει από το γράψιμο. Να, είναι τόσο απλό. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να ζει από το, το γράψιμο. να ζει από το γράψιμο. Αυτό είναι η καθημερινή Δηλαδή, δηλαδή. Ναι, ναι. θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω πράγματα τα οποία τα γουστάρω ε, και να με νοιάζει το χρήμα. Mm -hmm. Αλλά κάπω πρέπει να πληρωθεί η ΔΕΗ και ο ΤΕ και η ΔΑΠ και όλα αυτά τα πολύ όμορφα. Οπότε <laughs> πηγαίνω. Δεν θα εκεί. θέλω να σου πω πολύ σωστά, αλλά. είναι Ναι, δεν γίνεται διαφορετικά. Το μόνο που αυτή τη στιγμή μου το κάνω καθαρά για την ευχάριστησή μου είναι μουσική μου. Αυτό τίποτα άλλο. Ε, Ασχολείσαι λοιπόν και με το κομμάτι του μουσικής. Ναι, ναι. Ε, το πιο ενεργό πράγμα που έχω είναι η Rattler Proxy. Είναι μια μπάντα που ξεκίνησε με τον ε, εγώ και ο Δημήτρη Πίχλιαβα πριν από 7 χρόνια. Θυμάμαι καλά. Ε, Συνεχίζω αυτή την περίοδο με τον Λουκάτο Σαββίδη. Ε, και τώρα και πάλι ε, δουλεύω και κάποια project δικά μου καινούρια. Α και ετοιμάζουμε και ένα podcast ε, με τον Στέλιο τον Καρακάση και τον Αχιλέα το Γαρμπίλα, το οποίο θα βγει νομίζω μέσα από τις δύο εβδομάδε, νομίζω. Είναι, Φέσαι για, ταιν... είναι για, για, για άθλιες ταινίε που αγαπάμε <laughs> Α, αυτό είναι το, το podcast. <laughs> <laughs> ο τρόπο που λες το άθλιες, ας πούμε. Πω... Είναι, είναι κακέ ταινίε που αγαπάμε, ναι. <laughs> ε, έχεις έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ε, απέναντι με έναν άνθρωπο ο οποίο πραγματικά, το, όχι σοβαροφανής, είναι σοβαρός, είναι ένα άνθρωπο ο οποίο είναι ε, με την καλή έννοια, ισορροπημένος. <laughs> <laughs> Βέσαι, <laughs> <laughs> δε, okay. Σου κάνω καλή διαφήμιση. <laughs> Δεν ξέρω αν είμαι σοκαρισμένο, αλλά okay, οκ. είναι. ναι, σου. Ε, Λειτουργεί μήπω ε, πατώντα επάνω του για να απελευθερωθεί και να βγάλει και μια άλλη πτυχή του αυτού σου πιο. Ε, εκφραστική, πιο ελεύθερη. Δηλαδή, εγώ βλέπω πολλα, πολλά διαφορετικά πράγματα στου χαρακτήρε. Βλέπω έναν άνθρωπο ο μπορεί να προσεγγίσει με πολλού διαφορετικού τρόπου ε, τάσει, επιθυμίε, ναι, κοίταξε. Πολύ εκφραστικότητα. Ε, παρατηρώ πάρα πολύ. Mm -hmm. δηλαδή, είναι το ένα από τα αγαπημένα μου χόμπι είναι παρατήρηση. Ε, είτε μιλάμε για άτομα στη δουλειά μου, είτε άτομα στον οικογενειακό μου κύκλο που μου έχει δώσει πολλού χαρακτήρε. Ο οικογενειακό μου πάντα κύκλο. Μάλλον ο κύκλο. Ναι, Συγγνώμη, οικογένεια. Είναι, οικογένεια, είναι, συγνώμη συγνώμη. οικογένεια. Ε, <συγνώμη> ναι, δεν του τους κολακεύουν ιδιαίτερα οι χαρακτήρε <συγνώμη> που. <τι> Απ' τα κάνω τώρα. Εντάξει. <συγνώμη> λοιπόν. Ε, πολλή παρατήρηση και πολύ υπερβολή. Από εκεί και πέρα. Ναι, από εκεί και πέρα με βοηθάει πάρα πολύ ότι έχω Πολύ κακιά άποψη για τον εαυτό μου. Οπότε το να ξεφτυλίζομαι όπω το θεωρώ εγώ ή το να τσαλακώνομαι είναι πολύ εύκολο. Γιατί δεν έχω καμιά αίσθηση ότι δεν έχω κάποια φωνή μέσα μου που κάνει μάκη σε γιατί αυτό που κάνει. Είναι του φίλου ότι. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Ναι, είναι σιγά. Ούτε σου αρέσει να παίρνει κανένα σοβαρά. Αλλά κάνε κι άλλη μια μαλακία. Τι έγινε τώρα. Ναι. Οπότε μου είναι πολύ εύκολο αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που μου δόθηκε το πρώτο πάτημα και άρχισα να τρέχω με αυτό. Ε, αν θες, το, το μόνο στοιχείο στο οποίο ακόμα το ψάχνω είναι ότι οι δικοί μου αγαπημένοι χαρακτήρε είναι αυτοί που έχουν αγαπηθεί λιγότερο. Μπορεί να μου πει έναν. Ε, σίγουρα είναι ο αστυνομικό και το δελτίο τύπου. Είναι ο αγαπημένο μου χαρακτήρα. Που, που απλά διαβάζει το δελτίο Α, τύπου και καλύτερους. δεν πετυχαίνει λέξη <laughs> και <laughs> ναι, <laughs> δεν μπορεί ναι, να, ναι, να, ναι, να, ναι, ναι, ναι. να πετύχει λέξη. <laughs> και υπάρχει αυτό το άγχο τέλο πάντων. Γενικότερα πάντα με ενδιέφερε το άγχο σε δημόσια θέα. Ναι, Είναι ένα αγαπημένο ναι. μου θέμα γενικά. Άτομα mm -hmm, mm -hmm. ε, τα οποία βρίσκονται σε ένα δημόσιο βήμα και πρέπει να πούνε πέντε, πέντε, πράγματα πέντε, πέντε πράγματα και σκοντάφτουν ναι, ναι, ναι. και πνίγονται και το στο άγχος πολύ Είναι πολύ το γέλιο από αυτήν την κατάσταση. Ναι, ναι πάρα, πολύ, πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Ε, και με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το πράγμα γιατί και εμένα με αγχώνει πάρα πολύ. Mm -hmm. Δηλαδή η σκηνή γενικότερα είναι κάτι που με φοβίζει. Δηλαδή, πριν από τη σκηνή, πρέπει να πάω να κατουρίσω 5-6 φορέ. Ναι, ναι, ναι. Για να μην πω και το χοντρό μου, α πούμε. Πολύ ωραία εικόνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με άγχο, νεύρα. Οπότε, καταλαβαίνω απόλυτα πόσο δύσκολο είναι να πρέπει να λε σε δημόσιο βήμα το οτιδήποτε. Δηλαδή, εγώ γι' αυτό α πούμε γουστάρω πάρα πολύ να βλέπω κοινοβούλιο. Γιατί λέω. Είναι και μαλάκε. Αλλά είναι πολύ άνετη. Δηλαδή, πώ γίνεται να είσαι τόσο μαλάκα και άνετο. Συνάβη. Ναι, ναι, είναι είναι, βοβερό, είναι, είναι φοβερό. Είναι, είναι υ... θεατρικό. Ναι, είναι υπέροχο είναι να ναι. βλέπει ανθρώπου ε, οι οποίοι, α πούμε, κρατούν την τύχη, τη τύχη μα στα χέρια του και, και να είναι αυτό τρόπο. πάρα πολύ cool με τη μαλακία του. Εγώ το εκτιμώ αυτό. Δηλαδή, Υπάρχει λέμε, πλάνο. Ναι, ναι. Πλάνο. Και, και φτάνουμε στο αγαπημένο μου κομμάτι, το δεύτερο αγαπημένο μου κομμάτι, το οποίο mm -hmm. είναι ότι είμαι, ε, έχω μια. Ψυχοπάθεια με του απαταιώνε. Μ' αρέσουν mm -hmm. πάρα πολλοί οι απαταιώνε. Δίλενε mm -hmm. οι κακοί και οι απαταιώνε. Όχι απαραίτητα οι κακοποιοί. Οι απαταιώνε. <σίλεν> δηλαδή, για παράδειγμα, ναι, 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 ναι. ένα από του αγαπημ, αγαπημένου απαταιώνε ήταν ένα ποδοσφαιριστή ο οποίο έπεσε στην Τζέλση κάποτε. Ο Μίλστον ναι. Μποχάρντε, ο Λανδό διεθνή, γέφυγε στην Παρσελώνα. Ο οποίο πήρε ένα εξαιρετικά υψηλό συμβόλαιο στην Τζέλση mm -hmm. στα πρώτα χρόνια που η Premier League άρχισε να φέρνει πολύ σκέψη. Έχει γίνει ολόκληρο σκάνδαλο τότε. Ναι. Είχε φτιάξει οποίος... ένα προφίλ το οποίο δεν είναι φύστατο, καλά, δεν θυμάμαι. Όχι αυτό. Αυτό ο πραγματικό προσθέτη. Ήταν διεθνή. Ναι, 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 α, ήταν, αρχίστα, είχε, ναι. Είχε, είχε βγει από την μεγάλη ομάδα του Άγιαξ <στονίκλωση> επί Λούι Φανχάλ. Ε, ήταν ένας από τα, τα πολλά ταλέντα του Άγιαξ τότε Ο οποίος δεν εξελίχθηκε έτσι Φτάνει στην Chelsea, Κατσικοκάθεται πάνω σε ένα εξαιρετικό συμβόλαιο του λένε ρε, μεγάλε, φύγε. Ναι. Και επειδή είναι αγαπημένο απαταιώνα, σου λέει πόσα χρόνια έχω, ακόμα τρία. Θα, παίζω στα δεύτερα. Ε, Χαίστηκα. Και λε, μπράβο. Να, είσαι ήρωα. Να σου πω, δεν θα Φανέλλα. παίξω. Μα δεν θα παίξω ποτέ ποδόσφαιρο. δεν με νοιάζει. <σχε> θα παίρνω 40 χιλιάρια την εβδομάδα. Πάρα πολύ ωραία. Και το όνομά μου στο <σχε> Φανελίδη. Ναι, Καθάρισε. Ναι, ναι, και, α μην παίζω, μάγκες, δεν έχω θέμα. Μάγκες, μάγκες. Εγώ αυτού του απαταιώνε που αποδέχονται το ρόλο του και λένε ρε, πώ του μιλάω τώρα. Τέλο. Του παραδέχομαι. Του Ναι, του θαυμάζω. Βγάζει το καπέλι. Ότι δεν έχουν καμία ντροπή μέσα του, ρε παιδί Η πλήρη έλλειψη ντροπή. Θέλει ικανότητα γι' αυτό. Και βέβαια, και βέβαια η πλήρη έλλειψη ντροπή θεωρώ ότι έχει και πάρα πολύ κομμωδία mm -hmm, μέσα mm -hmm. τη. Δηλαδή και αυτό κιόλα είναι ένα στοιχείο. Εννοεί λοιπόν, <coughs> ε, πολύ ωραία όλα αυτά που είπε. Είναι σαν να μεταμορφώνει mm -hmm. το Σαβγικόν όταν κάνει αυτό το κομμάτι. σου βγαίνει mm -hmm. πάρα πολύ και απλώ με πήγε πίσω σε μια συνέντευξη που είχα κάνει με τον Τζιμί τον Πανούση που τον είχα γνωρίσει από κοντά. Άλλο άνθρωπο όταν μιλούσε και άλλο άνθρωπο φυσικά όσον τον έχουν mm -hmm. ζήσει πάρα mm -hmm. πολλοί κόσμο πάνω σκηνή. Να mm -hmm. mm -hmm. Απλώ έτσι μια μιλιέρα αναφορά. Ε, από τον mm. χειμώνα που έφυγε. Mm. Θέλω να μου. Εμεί έχουμε το κόλλημα εδώ στον Εξαρχιώτη. Έχω το κόλλημα εγώ στον Εξαρχιώτη. Με το έξι συνέχεια. Θέλω την πιο εξαίσια ανάμνηση από τον χειμώνα που έφυγε. <laughs> Η πιο εξαίσια ανάμνηση. Ε, δεν μπορώ να σου πω ότι είχε, ήταν πολύ ωραίο χειμώνα. Ε, μια εξαίσια ανάμνηση. Ε, αν έπρεπε να εντοπίσω κάποια ανάμνηση, μάλλον θα έλεγα. Για να σου δείξω πόσο θλιβερή είναι η ζωή μου γενικά. Ε, θα έλεγα ότι οι πιο εξαίσια αναμνήσει μου ήταν όταν μου χτύπα για το κουδούνι και ερχόταν κάποιο κουτί με ταινίε που είχα παραγγείλει. Και έλεγα Πώ, <σ Ollie> πού γίναμε! Αυτό. Δεν είναι αυτό, έτσι. Ωραία, καλά, εμένα μου λε. Και κουτί ολόκληρο. Nem, ναι, 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 ναι. ναι. Γιατί έχω, έχω λίγο μια αρρώστια μια εταιρεία που λέγεται Arrow Video, η οποία κάνει κάποιε εξαιρετικέ επανεκδόσει 80's και 70's ταινιών κυρίως τρόμου και δράσης ε, και ό,τι υπάρχει το παίρνω δηλαδή έχω πει ότι σε κάποια φάση θα με πάρει τηλέφωνο Άρο και θα πει ε, θέλαμε να σας χαρούμε γιατί μπήκατε στο μετοχικό, στο μετοχικό σχήμα της εταιρεία. <σομίως> ούτως άλλως θα έχετε πάρει όλα Πάρτε Άς, και μετοχή. Με, ναι, ναι, πάρτε και μετοχές, Θα τελειώνουμε. Άγινε. Άντε με το μαλάκα, α κάθε δεύτερο και λίγο από την Ελλάδα μα παραγγέλνει. Αυτό, ναι. Οπότε, ναι, ήταν, ήταν ένα περίεργο και κάπω. Δύσκολο χειμώνα. Λίγο βαρετό, θα έλεγα περισσότερο. Ναι. Οπότε ναι, οι εξαιρετικέ στιγμέ θεωρώ ότι ήταν οι μικρέ στιγμέ που ε, 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 σου δίνει τη δυνατότητα να ξεπακετάρει κάτι το οποίο δεν είναι δικό σου, ναι. το οποίο γίνεται ξαφνικά δικό σου. Ναι, ναι, ναι. Και λε: OK, μπορεί όλα τα άλλα τα να σκατά, αλλά θα δω αλλά... σήμερα το Dead Beat at Dawn, α πούμε, ξέρω εγώ, και okay. ποια άλλη ταινία έρχεται. Ναι. Να σου πω: Επειδή μπαίνει καλοκαιράκι, στην, mm. στην πιο έξοχη προσμονή. Με αφορμή το καλογύρ mm -hmm. που έρχεται. Α, ε, είναι ένα ταξίδι στην Αμερική, mm -hmm. ε, στη Νέα Υόρκη που τυχαίνει να είναι και η αγαπημένη μου πόλη στον πλανήτη, νομίζω. Ε, κυρίως γιατί όλες μου οι αγάπες, οι περισσότερες από τις αγάπες μου, ε, έχουν έδρα στην Νέα Υόρκη. Δηλαδή, 400η Δεύτερη Οδός, οι κινηματογράφοι της 400 mm -hmm. η Οδού, mm -hmm. οι ταινίε που έβγαιναν από τα late 70s μέχρι τα τέλη του 80, η μουσική που βγήκε από τα τέλη της δεκαετίας του 70 στα μέσα της δεκαετίας του 80 η αγαπημένη μου μπάντα που ήταν, Εναι. η σου, που είναι, ήταν και είναι η Suicide ε, όλες μου οι, οι αγαπημένες αναφορές αν όχι, αν όχι, όλες τότε η συντριπτική του πλειοψηφία είναι από αυτή την πόλη, είναι από αυτή την Ναι. Θέλω επιπρόσθετα <χει> όχι πάλι Max. <μεξ. χει> λοιπόν, έξτρα λοιπόν. πώς εξτραδάκι, ναι, λοιπόν, εξραδάκι. Ένα εξραδάκι, λοιπόν. Ε, μία εξαιρετική επιθυμία όσον αφορά σε προσωπικό επίπεδο. Μου πες για τη συγγραφή ότι την αγαπάς πάρα πολύ. Mm -hmm. Ιδανικά πώς θα ήθελε εσύ να είναι το άμεσο μέλλον του Μάκη Στέφανου. Ναι. Mm -hmm. ε, παράλληλα με μια γενικότερη ευχή για τον κόσμο. Ναι, κοίταξε. Ε, για τον Στέφανο, πραγματικά σου μιλάω ότι δεν ξέρω και δεν μπορώ να σου πω αυτή τη mm -hmm. στιγμή. Ε, είναι σε μία περίοδο όλο αυτό το project που κρέμεται λίγο. Ε, θεωρώ ότι τα καλά πράγματα πρέπει να τα σφάζει πολύ γρήγορα ε, για να παραμένουν καλά. Οπότε σκέφτομαι πολύ σοβαρά ότι πρέπει να κάνω κάτι το οποίο να σπάσει τα νεύρα σε όσου περιμένουν να κάνω mm -hmm. κάτι πάλι σε επίπεδο mm -hmm. Στέφανο. Mm -hmm και να με βοηθήσει και αυτό και εμένα να πάω στο επόμενο κεφάλαιο. Ε, θέλω να βγει η τελευταία κυκλοφορία των Atle Proxy, να βγει και αυτός ο δίσκος και ενδεχομένως να ολοκληρωθεί και ένας κύκλος αυτής της μπάντα για να προχωρήσω στα επόμενα ε, ή να ανοίξει ένα καινούριο κεφάλαιο με την ίδια μπάντα. Ε, όσον αφορά τον κόσμο, θα πω γενικό, ειδικότερα για την Ελλάδα. Ε, αν έπρεπε να ευχηθώ κάτι θα ήταν να καταλάβουν όσο και αν είναι το τοπικό οι πολιτικές παρατάξεις που πτώση, βρίσκονται κοντά στο χρόνο, στον χρόνο να καταλάβουν ότι τα νταραβέρια με την άκρα δεξιά την, τα έχουν κάνει και οι δύο με, τον, με, λι... με λιγότερο με πιο έντονο ή πιο αδύναμο τρόπο και καλό θα είναι να καταλάβουν ότι Τίποτα δεν γίνεται μόνο του. Ε, τη φωλίτσα τη φτιάχνουμε όλοι μαζί και την, και την αφήνουμε εκεί για να τη χρησιμοποιήσουν. Και εάν δεν καταλάβουμε τώρα ως ευρύτερη, ευρύτερα ως ελληνική κοινωνία και ειδικότερα ως πολιτικός χώρος το ρόλο mm -hmm. που παίξαμε, παίζουμε και θα παίξουμε για την άνοδο της άκρας δεξιάς, τόσο πιο επικίνδυνο θα είναι για μας και τόσο πιο πολύ... Θα πέσουμε από τα σύννεφα όταν πάρουν ένα ακόμα υψηλότερο, μια, ένα, όταν κατακτήσουν ακόμα πιο, πιο υψηλό ράφι από αυτό που έχουν από σήμερα. Που έχουν Γιατί το πιστεύω ότι δεν έχει πιάσει τα βάνη ακόμα mm -hmm. η ακροδεξιά όπω την ξέρουμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Mm -hmm. Έχει ακόμα πολλέ μεταλλάξει και όσο κάτι μεταλλάσσεται, βρίσκει και πιο εύκολα τρόπου να αλλάζει θέσει και χώρου. <laughs> Τι σου έχω ναι. για επίλογο, για ωραία. κρίσιμο, Για να ρίξουμε την αυλαία τη ε, μήνυ αυτή ε, συνέντευξη. Γκανιό... Αυτό ήταν από γκανιό, δικό σου χαρακτήρα, αγαπημένο. <laughs> Επειδή έκανε λοιπόν. Να πω. Ότι... Την ωραία... ναι, ναι, το διακόπτω, το να πω ότι. Να πω ότι δεν θυμάμαι σχεδόν τίποτα από κανένα χαρακτήρα, γιατί είναι όλη αυτοσυδιαστική, δεν υπάρχει σενάριο. Mm -hmm, mm -hmm. Οπότε πολλέ φορέ έρχεται, έρχεται κόσμο και μου λέει Α, ξέρει αυτό που είπε και παίρνουν από μένα μία εντελώ καινή έκφραση, γιατί προσπαθώ και στην άλλη, τι, 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 είπα. Πώ. ναι. <laughs> και, και απλά ξύνε αυτό το χαμόγελο που κάνει. Κατά... <laughs> <laughs> ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, εγώ, εγώ, να είστε καλά. ναι, εγώ, εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. <laughs> <laughs> και προσπαθώ να σκεφτώ τι στο διάλογο έχω πει. ναι, Ακριβώς. αλλά εντάξει, οκ. Okay. Μένει στην ιστορία. <laughs> <laughs> ναι, ναι, ναι. Έκανε ε, πολύ ωραία σεντρούλα. Ε, με αφορμή λοιπόν για το κλείσιμο τη επερχόμενη άμεσα εκλογέ, δημοτικέ εκλογέ, Βγάλε μου την αίσθηση αυτή που είσαι μέσα σου. Ε, αν μιλάμε για τις δημοτικές εκλογές mm -hmm. σε πρώτο επίπεδο, θα πω ότι για την Αθήνα, στην πόλη στην οποία ζω, δεν μπορώ να πω ότι έχω πιστεί από κάποιον από τους υποψηφίου. Δηλαδή, ε, εάν μιλάμε ότι οι μπροστάριδες είναι ο Μπακογιάννης και ο Γερουλάνος, θεωρώ ότι ακούμε πάλι ένα πάρα πολύ ωραίο ε, γενικό πλαίσιο, το οποίο έχει πάρα πολύ λίγα συγκεκριμένα πράγματα, ε, θεωρώ ότι η Αθήνα είναι μια πόλη που έχει πολλά προβλήματα, ε, τα οποία δεν χρειάζεται να είσαι κάποιο πρινικό επιστήμονα για να δει ότι είναι τεράστια. Ε, είναι οικονομική φύση, είναι κοινωνική φύση, είναι δομική φύση. Ε, όσο συνεχίζουμε και εκλαμβάνουμε την πολιτική ω καλός φαίνεται αυτός ε, τόσο δεν θα, λύνονται, δεν θα δίνονται λύσει προβλήματα. Η Αθήνα, α πούμε, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή έχει προβλήματα που μπορεί να τα δει ε, βγαίνοντα απλά από το σπίτι σου. Mm -hmm. Κοιτώντας hmm Κοιτώντα μετά τον πρακτικό. Είναι τους. πασιφάνη. Ε, ε, τα ναι. ε, Δεν δε θα μπω καν στα πιο Πολυεπίπεδα προβλήματα, όπω το πώ θα διαχειριστεί το, το πρόβλημα των αστέγων, το πώ θα διαχειριστεί το πρόβλημα των τοξικομανών. Μιλάμε για ουσιαστικότατα Πο... προβλήματα. Ναι, προβλήμα ναι, προβλήμα. ναι, τα οποία όμω είναι πολυεπίπεδα. Δεν λύνονται με. Ξυπνάω ένα πρωί. Okay. Αλλά το να συντονίσει, να προσέξει και να ε, δει ξανά τα προβλήματα ε, τη κατάχρηση εξουσία σε όλα τα επίπεδα. Ε, των απορριμμάτων και τη ανακύκλωση, αναφέρω δύο, τρία πολύ βασικά προβλήματα. Έτσι. Έχω την αίσθηση ότι τρία τέτοια προβλήματα έχουν πολύ πιο απλέ λύσει από τα άλλα δύο mm -hmm, που ανέφερα. Mm -hmm. ή τουλάχιστον μπορεί να αρχίσει να, να χτίζει μία δομή για να τα αντιμετωπίσει με πολύ πιο, πιο απλέ κινήσει. Ε, δεν έχω πιστεί ότι κανένα από του υποψηφίου αυτού ή κάποιοι από του προηγούμενου δημάρχου που ε, είχαμε. Ε, αντιμετώπισαν με, με κάποια ουσία αυτά τα θέματα. Mm -hmm. Και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Πέρα από την κρίση και ό,τι έχει κάνει η κρίση. Έχει... Αλλά η κρίση αποτελεί και μια εξωφρενικά ωραία δικαιολογία πίσω από την οποία έχουν κρυφτεί πολλέ ανικανότητε. Καλά, τα σήματα. Και πάνω σε αυτό, μια υπογραφή τη Στεφανή ω μια φράση πώ βλέπει ε, λοιπόν ε, την εξέλιξη των εκλογών. Θα του ιμπιαστούμε, <laughs> πιστεύω. <laughs> δηλαδή, ε, θεωρώ ότι. Εάν έπρεπε να οριοθετήσουμε την, την εξέλιξη των εκλογών, μάλλον δεν το πιούμε. <laughs> 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 Καλό σερβίρις μάλλον. <laughs> ναι, ναι, θα το πιούμε άσχημα νομίζω. <laughs> Στεφανέ μου, Μάκη μου, <laughs> σε ευχαριστώ <laughs> πάρα πολύ. <laughs> να παραμείνεις εξαιρετικός <laughs> και όπως λέμε και αγλιστή, stay excellent. <laughs> να είσαι <σε> καλά. <γάλλον. laughs> σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ε, θέλω να μιλήσω λίγο τις φωνές και πώς οι φωνές βγαίνουν, τους χαρακτήρες λίγο. Ε, γιατί συνήθω έτσι λειτουργώ. Η ιδέα του χαρακτήρα έρχεται πολλές φορές αφού έχω βρει μια φωνή, έχω βρει ένα τόνο φωνής. Ε, για τρεις χαρακτήρες θα πω. Θα πω για τον Στέφανο Στεφανόπουλο, τον πρώην ποδοσφαιριστή, που αποτελεί ένα μείγμα συγγενών μου από το χωριό και ξεκάρφω των άλλων ανθρώπων από το χωριό του πατέρα μου. Ε, Συνήθως είναι αυτό το ο λίγο κακιασμένος άνθρωπος κάποιας προχωρημένης ηλικία, αλλά όχι τόσο που να έχει μαλακώσει με τα χρόνια και να έχει καταλάβει τα λάθη του. Είναι αυτό το κάπου εκεί κοντά στα 60 με 60 φεύγα που ακόμα έχει πολύ πίκρα μέσα σου. Από τα 70-80 και μετά αρχίζει και μαλακώνεις νομίζω. 60 ακόμα λε. Για μαλάγια, να του γαμίσω και στου καταλάβατε. Λοιπόν, ε, ο Στέφανος Στεφανόπουλο είναι ένα ένας, ε, ένας συνδυασμό ανθρώπων, δεν θα ήθελα να πω ποιον ανθρώπων. Ε, και, και οι περισσότεροι από αυτού έχουν κάποιε τάσει, κάπω συντηρητικέ, εν πάση περιπτώσει. Ε, και ξεκίνησα να τον, να τον σκέφτομαι και να τον δουλεύω όταν ε, ε, είχα ακούσει κάποιον συγγενή μου να λέει αυτό το κλασικό. Αυτό το κοριό Μόνο με τη Γούντα είδε προκοπή, να ξέρει. Που είναι κλασικό, το έχουμε ακούσει διάφορα και αυτά. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μ' άρεσε γενικά αυτό σαν ατάκα. Δηλαδή ότι με ξεμονάχιασε λίγο για να μου πει τη φάση του ότι μόνο με τη Χούντα είδε προκοπή. Που εγώ προσωπικά, να και αν, αν δεν είδε προσωπικά το χωριό αυτό, αλλά καταλάβατε τώρα θέλω να πω. Ε, και του λέω, τι λε, για πε. Και ξεκίνησε και μου έλεγε ότι. Και, και μπα τρεπτό, τι, ήταν εκεί πέρα και φτιάχναμε εκεί πέρα δρόμου και ήρθα και ο κόσμο ήταν προκοπή. Αυτό ήταν, τι ήταν, ήταν. Ε, ερχόταν και, παλιά με τα χώματα και πηγαίνανε και σκάγαν τα λάστιχα και βάλανε άσφαλτο και ήταν. Αυτό, ωραίο, έγινε, ωραίο. Και έβλεπε ότι είχε μια ανάγκη, λίγο να πέρα από τα νεύρα που είχε, εν πάση να εκφράσει και το δίκαιο. Ότι ρε, παιδί μου, αλήθεια σου λέω τώρα, δεν σου λέω μαλακίε, κάνω δρόμου, κάνω, με πιστρώσανε, κάνω κα, εκεί και, και έρχονταν τα αυτοκίνητα και δεν σκάναν τα λάστιχα, που, εν πάση είναι ένα πολύ καλό στοιχείο για ένα πολιταρχικό καθεστώ ότι θα σου ξλώνουμε τα δάχτυλα των ποδιών, ε, ε, θα σε βασανίζουμε, αλλά. Δεν θα σου κάνω τα λάστιχα. Δηλαδή, πώ να σου πω, θα σου γαμάμε εμεί. Αν δεν σε πειράζει κιόλα, καλά και αν σε πειράζει, να και εμά, τουλάχιστον όμω μετά θα φύγει, θα σε πονάν τα πόδια σου από που θα σου κάνουμε και οι μαμασχάλε και αυτά και εδώ τι θα σου κάνουμε. Αλλά θα πα στο αυτοκίνητό σου και τα λάστιχα θα είναι πένα. Θα πηγαίνει από, το... από το, βασανιστήριο στο σπίτι σου και θα είσαι κύριο, gentleman. Καλάτε. Λοιπόν, και κάπω έτσι ξεκίνησε να δουλεύεται όλη αυτή η φωνή, η οποία είναι λίγο αλλάζει και πηγαίνει λίγο. Έτσι και έχει ένα παράπονο αυτό. Το, ε, τι, αυτό. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο σε αυτό το χαρακτήρα. Ότι ενώ ενδεχομένω ξέρει ότι λέει μαλακίε, ε, πάντα υπάρχει αυτό το. Ε, τι, τι, ε, αυτό, τι. Αυτό. Και έτσι βάζει, βάζει την τελεία όταν χάνει τη λογική σειρά του επιχείρηματό του. Ε, ο άλλος είναι ο, ο, ταξιτζής, ο conspiracy theorist που θεωρώ ότι είναι η αγαπημένη μου κατηγορία επαγγελματή αυτοκινητιστή και εάν θυχτούν πιθανόν κάποιοι άνθρωποι που δουλεύουν στον χώρο, τι κάνουμε ρε παιδιά, έχετε τέτοιου. Να λέμε μαλακίε τώρα, δεν τι λέμε τι μαλακίε. Λοιπόν, έτσι λοιπόν είχα γνωρίσει, αυτό ο χαρακτήρα είναι συνδυασμό δύο οδηγών ταξί που είχα γνωρίσει και ήταν αυτό πάντα το. Καταρχήν πρέπει να βάλω γυαλί γιατί αλλιώ δεν βγαίνει ο χαρακτήρα. Ο χαρακτήρα βγήκε με γυαλί πάντα και είναι αυτό το. Αυτό που είναι λίγο το έτσι ρε παιδί μου, αυτό το γιάπε, τι καθόλου αυτό και το, 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 το τιμόνι που οδηγά έτσι και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάντα λοιπόν αυτοί, ε, οι δύο συγκεκριμένοι τουλάχιστον, μέσα σε μισή ώρα και τους δύο τους είχα το αεροδρόμιο έχω να σας πω, ε, πριν ε, αποκτήσει πολιτισμό το αεροδρόμιο που ήταν λίγο έλα και εσύ, πάμε και εσύ, πάμε και εσύ, το παλιό αεροδρόμιο, ήταν αυτό το... Ε, πάντα η κουβέντα κατέληγε στους πούστιδες Δεν ξέρω πώς ας πούμε ε, Αλλά έρχονται αυτοί και εντάξει πούστιδες τώρα μου ρε. Αυτό ήταν η, η, έννοια της πρότασής τους αυτό που είχαν να προτείνουν στον πελάτη που δεν ξέρανε ήταν Έλα μωρέ, οι πούστιδε. Αυτό. Δηλαδή, αρχή, μέση, τέλο, πρόταση ήταν Έλα μωρέ, οι πούστιδε. Που, σαν αρχή μια συζήτηση, δεν τη λες και την πιο νορμάλ. Δηλαδή, δεν σε ξέρω. Και που πα εκεί. Ναι, είδε κίνηση που έχει, ναι. Ναι, μωρέ, οι που... ε, Έχει μια. Όταν αρχίζει και, και ψυχολογεί τον τρόπο που μιλάνε, αυτό το. Ε, εντάξει, θα μπούμε τώρα για ιστορίε και τέτοια μωρέ. Βλέπει ότι το, 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 η δομή του λόγου του, και αυτό είναι που λατρεύω, δεν έχει απαραίτητα αρχή, μέση, τέλο. Στο μυαλό του έχει, μέχρι να βγει, επειδή βλέπουν ότι ενδεχομένω δεν είσαι πολύ δεκτικό σε αυτά που λένε αποδομείται. Δηλαδή είναι αυτό το. Ε, γιατί δεν δει πώ είναι. Τι. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Μόρε, ελά τώρα. Και είναι αυτό το έλα τώρα το χέρι που πάει έτσι, το που, α, που, μπαίνει καρφωτή η ταχύτητα και όσο εσύ δεν συμμετέχεις στην κουβέντα ή είσαι στη μούγκα ή λε, ε καλά δεν είναι ακριβώς έτσι, αυτό ακριβώς το ε καλά δεν είναι ακριβώς έτσι, τους γαμάει, δεν μπορούν δηλαδή, δηλαδή Δε, δεν υπάρχει μετά αντεπιχείρημα. Είναι αυτό το ή θα, ή δεν θα σου μιλήσουνε και θα είναι μετά συνέχεια αυτό το που ακούγεται πολύ κοντά στο. Αυτό. ανάσα και. Και εδώ είμαστε. Ναι, εντάξει. Άγιο λογοθέριο τώρα, εντάξει. Καλά. και δεν είχαμε να Αυτό που βγαίνει η λέξη μέσα από την ανάσα χωρίς να ακούσω όλη την πρόταση. Και τέλο πάντων, φτάνει ε, ακόμα και να του δώσει τα λεφτά ακριβώ. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι είναι 8,99 έτσι, και του δώσει 10 ευρώ, δηλαδή, και του λε, κρατήστε 9. Θα σου πούνε. Εντάξει, ακριβώ, ρε φίλε. Που υπό άλλε συνθήκε δεν το λέγανε. Αλλά επειδή δεν είσαι μαζί του, ακόμα και το ευρώ θα στο βγάλουν εξινό. Και ο τελευταίο χαρακτήρα, ο οποίο είναι και πιο εύκολο νομίζω, ήταν ο γιατρό που έκανα σχετικά πρόσφατα, ε, ο εμβολιολόγο, ελεγκολόγο, που δεν χρειάζομαι γυαλιά αυτό. Το καλό με αυτόν είναι ότι ε, όλοι οι γιατροί που έχω γνωρίσει σχεδόν έχουν την ίδια χρειά. Αυτό το. Σταθετε, αυτό το, το λίγο. Παίρνω τον εαυτό μου πάρα πολύ σοβαρά. Δηλαδή, ε, αυτό το από το οποίο πάσχεται, έτσι. Ε, θα χρειαστεί μία. Ε, μια μικρή έτσι χρήση φαρμάκων και νομίζω ότι σε λίγο καιρό θα είστε μια χαρά. Είναι αυτή η ανάγκη νομίζω, δεν ξέρω επειδή είναι μια πολύ σοβαρή επιστήμη προφανώ ιατρική, πολύ πιο σοβαρέ από τι μαλακίες που κάνω εγώ. Ε, νομίζω ότι έρχεται μαζί τη, δηλαδή όταν μαθαίνει να γίνεσαι γιατρό και μαθαίνει να θεραπεύει ανθρώπου, μαζί του έρχεται απαραίτητα και ένα. Και ένα self-importance που λένε και στο χωριό μου. Μια αυταρέσκεια. Ας πούμε ότι έρχονται σε μένα να τους δράπεσω. Ε, δεν είμαστε σακιόμια, εγώ θα σας σώσω. Με αυτήν ακριβώς την, ε, τη θεωρία, γι' αυτό κιόλα. Όπω ε, όπως έχει πει και ο Άλαν Μούρ, ας πούμε ότι θα ήταν λίγο προβληματικό να υπάρχουν οι περίρωες, Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα ε, έχουν αυτή την, ε, τη φωνή η οποία ας πούμε σε κοιτάνε και σε είναι καλησπέρα σας γεια σας κάνετε καλά είστε είναι αυτό το πάντα που υπάρχει αυτό με το χείλο με το στόμα το... Ναι. ναι. ειδικά αν κοιτάνε ακτινογραφίες αυτό είναι ακόμα, το, ακόμα καλύτερο που κοιτάνε τι οκνογραφίε και είναι πάντα με αυτό το ύφο του. Mm. Ναι, ναι, ναι. Εδώ, αν δείτε, που δεν ξέρει τι βλέπει εσύ, ειδικά αν, αν, ακόμα και γόνατο να είναι, που βλέπει εκεί κάτι σκιέ, κάτι μαλακίε, δεν ξέρει τι βλέπει, αν το βλέπει για πρώτη φορά ειδικά. Εδώ. Βλέπετε. Και λε, Όχι, δεν βλέπω. δεν, δεν μπορώ να δω. Καλά, δεν βλέπετε εδώ πέρα ότι υπάρχει, υπάρχει θέμα. Είναι χειαστό, ξεκάθαρα. Και είσαι εσύ σαν μαλάκα έτσι, αισθάνεσαι μαλάκα, σε κάνουν να αισθάνεσαι μαλάκα, γιατί κάθεσαι και λε, Ναι, ναι, πώ βλέπω, ναι, α, μάλιστα, εκεί, εκεί. Και επειδή καταλαβαίνει, γιατί αυτό το έχει δημιουργήσει, ότι δεν βλέπει, παίρνει και τη μαλακία του ή ξοακά στη λόγια και καν... Ναι, ορίστε εδώ. Εδώ ακριβώ. Εδώ ακριβώ έχει γίνει ζημιά. Εδώ. Ξεκάθαρα ότι έχει γίνει. Και είσαι εσύ έτσι. Α, ναι. Ναι, 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 ναι. Και τι πρέπει να κάνω, τι πρέπει να κάνετε. Επέμβαση πρέπει να γίνει, πρέπει να αλλάξει όλο το γόνατο, να φύγει και ο Αστράγαλο, να βάλουμε ένα βιδωτό, ένα ξύλινο, ένα πειρατικό κάτι. Και μια χαρά, δεν έχετε βρούμε στο περπάτημα, λίγο στο τρέξιμο. Και τα σπριν τα αφήνουμε για την ώρα, όπω και το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, το περπάτημα. Ε, το κάθομαι, το σηκώνομαι, το κοιμάμαι σε θέση μπρούμητη, βέβαια έτσι. Και βέβαια δεν οδηγάμε, δεν περπατάμε, δεν κάνουμε ποδήλατο και ε, δεν κάνουμε σεξ. Κατά τάλληλα, μια χαρά. Η ζωή κανονική. Να καλά. 250 ευρώ. Γεια σας. Πάει κάπω έτσι, εν Λίγο υπερβάλλω. Θα ζητήσω συγγνώμη από του γιατρού που ενδέχεται να παρακολουθήσουν το βίντεο, αν και δεν ξέρω αν βρίσκουν τον χρόνο να παρακολουθήσουν βίντεο, γιατί έχουν πράγματα να κάνουν. Αυτά ήθελα να πω περίπου, έτσι λίγο άλλο πρόσαλα. Είναι τρει από του χαρακτήρε μου ε, και σημασία έχει πάντα. Επαναλαμβάνω από εκεί που, να εκεί που ξεκίνησα, να βρει τη φωνή. Εάν βρει τη φωνή και τον ήχο τη, μετά έρχεται και η εμφάνισή του, μετά θα έρθει και το περπάτημά του. Δηλαδή, για παράδειγμα, για να κλείσω με αυτό, ο γιατρό που μιλάει έτσι, δεν μπορεί να, να μην είναι κορδοπούτσι, αν μου επιτρέψετε. Δε, δεν, γίνεται. Δεν μπορεί να είναι έτσι και να σου μιλάει για yes, σου την κάνετε. Πρέπει να είναι λίγο. Ξέρει, η μία ρόγα κοιτάει εδώ και η άλλη εκεί. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει ο γιατρό να είναι έτσι. Εκτό κι αν είναι. Έχει μια φυσική καμπούρα που πολλοί γιατροί έχουν και είναι αυτό το. Αυτό όμω αλλάζει τη φωνή του. Δηλαδή, αν έχετε δει γιατρό με καμπούρα, η φωνή του πάντα είναι Λοιπόν, μπορείτε να δείτε εδώ. Γιατί συνήθω του έχει φάει η ιατρική, του έχουν φάει τα χειρουργία, του έχουν φάει οι ασθενεί. Και βραχνιάζει, έχει βραχνιάσει από την εμπειρία. Αυτό το. Δεν είναι τίποτα, να θα περάσει αυτό, δεν είναι κάτι. Θα πάρετε ένα φάρμακο, μια αγωγή και θα είναι μια χαρά. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ, γεια σα. Αλλά σε αυτού δεν πα. Θε, ρε παιδί μου, του πιο νεαρού γιατρού που είναι στεντόροι, είναι λίγο αυτό που λέμε το βυζί εδώ που κοιτάει. Και έτσι γίνεται η δουλειά. Τέλο πάντων, επειδή πολύ λόγω, αυτά είχα να πω. Γεια σα, ευχαριστώ πολύ. Ναι.